Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην επιχείρησή του ήταν πολύ εριστικός, απειλητικός και έβριζε συνέχεια. Δεν μπορώ να πάω να κάνω τη δουλειά μου και να τρώω ξύλο από τον καθένα. Πήγε να κάνει τη δουλειά του και ξυλοκοπήθηκε. Αυτό κατήγγειλε στην αστυνομία 45χρονος διανομέας στον Ελτά Courier στην προσπάθειά του να παραδώσει έναν φάκελο σε υπεύθυνο επιχείρηση στο Ηράκλειο. Αρχικά ο διανομέας μετέβη στην επιχείρηση, όμως επειδή έλειπε ο υπεύθυνος, εξήγησε σε υπάλληλό του ότι θα επιστρέψει σε λίγη ώρα. Είχα πάει να παραδώσω ένα φάκελο σε μια επιχείρηση. Ο υπεύθυνος εκεί πέρα έλειπε. Τον παίρνει ο υπάλληλός στο τηλέφωνο να επιστρέψει. Μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο. Μου λέει: Περίμενε σε 5-10 λεπτά, επιστρέφω. Λέω: Ωραία, πάω λίγο παραπάνω να δώσω ένα άλλο φάκελο και επιστρέφω. Ο διανομέας επέστρεψε στην επιχείρηση για να παραδώσει τον φάκελο, όπου ακολούθησαν απίστευτες καταστάσεις. Όπως κατήγγειλε ο διανομέας, ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρχικά τον έκλεισε στο γραφείο του, ενώ στη συνέχεια τον έριξε σε κλούβα και άρχισε να το χτυπάει. Μου λέει: Έπρεπε, μου λέει, ρε, να με πάρεις τηλέφωνο με έναν απειλητικό και εριστικό τρόπο. Και του λέω: Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας πάρω, λέω, τηλέφωνο. Είμαι διανομέας. Και με το λέω αυτό, λες και του έχω γυρίσει ένα κουμπάκι. Και ήταν σαν μενόμενο σταύρος. Μου επιτέθηκε φρασιολογικά, με έβριζε. Και λέω: Ωραία, παίρνω το φάκελο και φεύγω και λάτε από το προγραφείο να το πάρετε. Την ώρα λοιπόν που πάω να φύγω, μου κλείνει την πόρτα, με κλείνει μέσα. Κάνω εγώ, λέω: Σας παρακαλώ, θέλω να συνεχίσω το δρομολόγιο μου. Κάνω την πόρτα έτσι να ανοίξω και με το που κάνω το πόδι μου έτσι να βγω από την επιχείρηση, με σπρώχνει πάνω σε μια άσπρη κλούβα και άρχισε και με χτυπούσε. Και υπάρχει πρόβλημα στον νόμο και ο ιατροδικαστής ότι από τι πράγμα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Στο πλευρό του διανομέα, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, Στέλιος Βοριάς, ο οποίος καταδίκασε το νέο κρούσμα βίας, αυτή τη φορά σε βάρος διανομέα, ο οποίος παλεύει για το μεροκάματο και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, τα συμβάντα bullying σε εργαζόμενους έχουν αυξηθεί επικίνδυνα, θα έλεγα. Το εργατικό κέντρο δεν θα μείνει άπραγο. Στεκόμαστε δίπλα στον εργαζόμενο, στεκόμαστε δίπλα στους διανομείς. Ο διανομέας δουλεύει στον χώρο αυτό πάνω από 15 χρόνια, όμως πρώτη φορά βιώνει, όπως περιέγραψε, άγρια επίθεση, με την υπόθεση πλέον να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης.